Επιτυχημένες περισσότερες. Να πω μια ιστορία με την Καινούργιο. Mm. Η Καινούργιο τότε ήταν πολλά χρόνια πριν. Γινόταν το X-Factor σε ένα στούντιο και είχαμε πάει να κάνουμε backstage από εδώ, από εσένα, εγώ με τον Καβατζίκη μαζί. Και είχαν πάει και από το πρωινό του Μέγκα η Καινούργιο ρεπόρτερ. Δεν την ήξερα. Έρχεται, μας πιάνει κουβέντα με τον Άρη, σας βλέπω και τα λοιπά. Αχ, θα ήθελα πολύ να ήμουν στην Ελένη. Αλλά μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πω, λέω από μέσα μου, τι θα με ρωτήσει τώρα. Και μου λέει η θεά από τότε. Η Ελένη σας αφήνει να φοράτε Μπέρμπερι. Και μου φύγανε και γιατί κυκλοφορούνε, εγώ δεν έχω δει κανένα να έχει περάσει ποτέ από την εκπομπή. Η Ελένη μας αφήνει, ποιος τα αγοράζει. Μας αφήνει η κοπέλα, λέει ότι θα τεβάω και έχεις εσύ τίποτα να χωρίσεις με τον Μπέρμπερ. Όχι, σου λέει, μήπως θέλω να τα φοράει μόνο εκείνη. Και εμείς την είχαμε ρεπόρτερ με το Μουτσινά και ερχόταν στον πρωινό καφέ και ερχόμασταν εμείς με το Μουτσινά το πρωί, καταλαβαίνεις πως με κάτι παλιοφόρμες τύπου τον 5 ευρώ και έσκαγε καινούριο και τρέχαν οι φύλακες να ανοίξουν την πόρτα στην καινούριο. Σου λέει αυτή θα είναι η παρουσία. Και θα έλεγα το Μουτσινά. Πού πάνε! Είναι θεότητα. Αλλά πάντα ίδια. Πάντα ίδια. Ναι, ρε παιδί μου, από τότε. Υπερπαραγωγή. Από τότε. Να υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η φωτογραφία που έχω ανεβάσει στο Instagram.